Καλή σας μέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Πράγματι, με εντολή του Πρωθυπουργού, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται εδώ στην παραλία του Αλεποχωρίου, στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, με σκοπό να καταγραφεί η κατάσταση και να προχωρήσουμε σε εκείνες τις παρεμβάσεις που χρειάζεται για να ανακουφιστούν οι πληγέντες, οι οποίες έχουν τις εξής διαστάσεις: στήριξη κοινωνικής προστασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, στήριξη που αφορά τη στεγαστική συνδρομή από το Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη επιχειρήσεων και των αγροτών μας από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Και από εκεί και μετά υπάρχει το πολύ μεγάλο θέμα της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και των αντιπλημμυρικών έργων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα αυτά τα υπουργεία. Μάλιστα. Εδώ. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο το συντονιστικό και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Αυτό σημαίνει, αγαπητέ κύριε Πέτσα, ότι θα δοθεί ένα ποσό για οικοσκευή τώρα σε πρώτη φάση και ένα ποσό για επισκευή. Για τις καταστροφές γύρω στα 6.000 ευρώ έμαθα. Αληθεύει? Αυτό είναι το κομμάτι του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι. Είναι η άμεση κοινωνική προστασία. Μάλιστα. 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, μέχρι 6.000 ευρώ για τις δαπάνες οικοσκευής.